Ο Κώστας Γόγος από το mflorina.gr, ο σωστός οικοδεσπότης, αναλαμβάνει να μας συνοδέψει μέχρι τον Ιμφαίο. Εκεί μας περιμένει ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με το ελληνικό κρασί και με την τουριστική ανάπτυξη της Μακεδονίας. Άλλωστε, εάν τον Ιμφαίο θεωρείται ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδας, σε μεγάλο μέρος το οφείλει σε αυτόν. Κύριε Γιάννη, βρισκόμαστε σε μία από τις 200 περίπου επιχειρήσεις, όπως μου είπατε και εσείς, στη Μακεδονία, οι οποίες εντάσσονται στους δρόμους του κρασιού της Μακεδονίας. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το εγχείρημα, το οποίο αφορά και τον τουρισμό, έτσι, κυρίως τον τουρισμό. Ναι, οι δρόμοι του κρασιού της Μακεδονίας είναι ουσιαστικά, γενικότερα οι δρόμοι του κρασιού, είναι ουσιαστικά μία πρόταση στον περιηγητή, στον όποιον περιηγητή, να πάει κάπου, σε κάποιο σημείο, μια, δυο, τρεις μέρες όσες θέλει, όπου με άξονα το κρασί ξεκινάει με το ενδιαφέρον να ανακαλύψει τα κρασιά της περιοχής. Με άξονα λοιπόν το κρασί να καθίσει σε ένα ευπρεπέστατο ξενώνα, να φάει σε καλά εστιατόρια, να επισκεφθεί διάφορα άλλα αξιοθέατα της περιοχής από φυσικές καλονές, ας πούμε είναι τα λουτρά του Πόζα. Αυτά εντάσσονται στους δρόμους του κρασιού. Ή να πάει, να πάει στον Αρκτούρο, ή να πάει στο μουσείο της Φλόριντας, εφόσον είμαστε στην περιοχή. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να πει κάποιος ο οποίος θέλει να πάει σε μια περιοχή, να πάει ένα τηλέφωνο στους δρόμους του κρασιού, έχει και site, έχει και απ' όλα, και να πει ότι εγώ θέλω να πάω και να μείνω τρεις μέρες, τι μπορώ να κάνω. Και φορμάρει έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο στα μέτρα του πάντοτε, διότι υπάρχει διαφορετικά επίπεδα τιμών, διαφορετικά επίπεδα χρονικής διάρκειας, μπορεί να πας από μία μέρα έως μία εβδομάδα. Δεν έχει περιορισμό, ας πούμε. Κατάγεστε την περιοχή, αλλά ποιο είναι το όραμα σας αλήθεια για αυτό εδώ το μέρος? Υπάρχει περίπτωση ποτέ να αγγίξουμε τον Μπορντό ή την Καλιφόρνια, να μπορεί κάποιος δηλαδή να βγει με ένα ποδήλατο ή με ένα αυτοκίνητο να σταματήσει να φάει, να επισκεφτεί ένα εινοποιείο? Αυτό το οποίο είδαμε και σε διάφορες ταινίες τελευταία. Κοίταξε, οι περιοχές αυτές έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη μη διακεκομένη κουλτούρα στο θέμα και της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης του κρασιού. Μας λείπει σημαντικά η κουλτούρα, σαν χώρα δηλαδή, σαν λαό, μας λείπει σημαντικά η κουλτούρα της κατανάλωσης του κρασιού. Οι δρόμοι του κρασιού αυτό ακριβώς στοχεύουν. Διότι μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά οι δρόμοι του κρασιού είναι ένα πολιτισμικό αγαθό, δεν είναι ένα αγαθό, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά στοχεύει μόνο στο πώς θα πουλήσουμε περισσότερο κρασί. Το πώς θα πουλήσουμε περισσότερο κρασί έχει ένα όριο. Αν θες να προσπαθείς να πουλήσεις περισσότερο κρασί σε ένα λαό ο οποίος δεν εκτιμά το κρασί, είναι σαν να πάει να πουλήσεις ψυγεία στους Εσχημώους. Ο ΕΟΤ από τη μία μεριά και και ο ΠΕΑ από την άλλη προσπαθούν να αποκαταστήσουν σήματα ποιότητος. Αυτό το σήμα ποιότητας ακόμα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, όπου υπάρχει ο Guide Michelin και ξέρεις ότι όταν γράφει έχει τρία αστέρια στο Guide Michelin, είναι τάδε κατηγορίας. Πας με κλειστά τα μάτια. Εδώ δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα αυτή η λογική, αυτή η πρακτική, ας πούμε. Νομίζω όμως ότι με συστηματική δουλειά σιγά σιγά θα γίνει. Δεν έχουμε πολύ. Μια γενιά θα το έχουμε καταφέρει.